Σπύρος Αγγελόπουλος, ο εικαστικός και performer, είναι ένας αναπάντεχος καλλιτέχνης. Ανιχνεύει τη λαϊκή τέχνη στον 21ο αιώνα, αποδίδοντάς της καινούριο νόημα. Όπως λέει ο ίδιος, η λαϊκή τέχνη είναι η pop τέχνη του μέλλοντός μας. Δημιουργεί φιγούρες του θεάτρου σκιών με σύγχρονους ήρωες και αντιήρωες όπως τον Κιμ Ιονγκούν, την Κιμ Καρντάσιαν και τον Θανάση Βέγκο. Ενώ επανασχεδιάζει την τράπουλα Ταρό, που ναι, ξέρει να λέει, προετοιμάζοντας την επόμενη δουλειά του. Ο Σπύρος Αγγελόπουλος φέτος ταξίδεψε τα έργα του στην Αμερική και κατέκτησε τους φιλότεχνους. Οι εικαστικές του ιστορίες εναντιώνονται στη σοβαροφάνεια και το δογματισμό και τα άπιαστα όνειρά του τροφοδοτούν τον κόσμο του. Αντιλαμβάνεται την τέχνη ως ελευθερία και χιούμορ και την έμπνευση τη βρίσκει παντού. Στη λογοτεχνία, στον Batman, στη γειτονιά του, στον Ζορζ Μιλιέ, στη Ριάννα, στον Τέρι Γκίλιαμ. Το επόμενο βήμα του θα είναι θεατρικό. Θα παίξει σε μια παράσταση και θα συνεχίσει την performance του ως alter ego του μεγάλου Στίνη. Ο Σπύρος Αγγελόπουλος είναι ο νικητής της κατηγορίας Fine Arts του Mad About Arts by Campari 2020. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΜΑΔ για αυτό εδώ το βραβείο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή την εποχή που ο πολιτισμός πασχίζει να βρει το δρόμο του, να επιβραβεύονται οι σοβαροί καλλιτέχνες και οι σοβαρές προσπάθειες. Σε ευχαριστώ πολύ, ΜΑΔ.